Κυρίες και κύριοι, σας καλησπερίζω από μια μεγάλη πρωτεύουσα της Ευρώπης στο Λονδίνο. Βρισκόμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε ένα πολύ βασικό σεμινάριο, να ενημερωθούμε γύρω από τη μόδα που αφορά όλη την εμφάνιση, που αφορά το Total Look. Κάθε χρόνο γίνεται εδώ ένα πολύ μεγάλο event στο χώρο της μόδας, το οποίο σπάζονται όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν. Όμως είναι ευκαιρία να δείξουμε λίγο από αυτή την υπέροχη πόλη. Από την πόλη που αναπτύχθηκε και έγινε πλουσιότερη σε όλο τον κόσμο τον 18ο και 19ο αιώνα. Τότε λοιπόν η μεσαία τάξη αναδείχθηκε σε κυρίαρχη, αναπτύχθηκε πολύ μεγάλος πλουτισμός και αυτό τράβηξε τους φτωχούς και κατατρεγμένους της περιφέρειας αλλά και του εξωτερικού να έρθουν εδώ. Βεβαίως δεν μένανε σε όλα αυτά τα πολυτελή κτίρια που ανήκαν στη μεγάλη τάξη, αλλά σε πολύ φτωχές περιοχές κοντά στο ποτάμι. Δουλεύανε αυτοί και γινόταν το Λονδίνο μεγαλύτερο, πλουσιότερο και ωραιότερο. Αυτά ανήκουν όμως στο παρελθόν. Το Λονδίνο τα τελευταία χρόνια κατέχει το σκύπτρο της μόδας, πραγματικά. Τουλάχιστον όσο αφορά τον τομέα της κομμωτικής, ναι, δύο μεγάλες ακαδημίες ξεκινούν από εδώ. Είναι πολύ σημαντική πόλη για να ενημερώνεται κανείς γύρω από το θέμα της μόδας. Και αυτό το βλέπει εύκολα κανείς και στο δρόμο. Το street fashion είναι τόσο σημαντικό όσο είναι και το σεμινάριο που παρακολουθούμε. Ο κόσμος εδώ εκφράζεται ελεύθερα. Εκφράζεται με την εμφάνισή του. Αυτό που νιώθει, αυτό που κάνει. Δεν έχει καμία σχέση με τυποποιημένους ανθρώπους. Αγαπητοί μου φίλοι, βρισκόμαστε στη γνωστή γέφυρα του Westminster. Εδώ κάτω ακριβώς είναι ο Τάμεσης. Ο Τάμεσης μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χώριζε το Λονδίνο των πλουσίων και το Λονδίνο των φτωχών. Οι πλούσιοι κάτοικοι ήταν στα βόρεια, ενώ οι φτωχοί κάτοικοι ήταν στα νότια. Κάτι τέτοιο πλέον δεν ισχύει. Ακριβώς πίσω όμως βλέπουμε το London Eye. Το London Eye κατασκευάστηκε το 2000 για τους εορτασμούς της νέας χιλιετίας και η θέα από εκεί πάνω είναι πραγματικά απερίγραπτη. Ιδίως όταν ο καιρός, όπως σήμερα, βοηθάει, είναι πραγματικά ένας πεντακάθαρος ουρανός και αφήνει να φαίνονται όλες οι λεπτομέρειες. Έχει ύψος 135 μέτρα, που αυτό βοηθάει βέβαια στο να βλέπουμε τα σύλληπτα τοπία του Λονδίνου. 32 κάψουλες και η κάθε κάψουλα παίρνει μέσα 25 άτομα. Ακριβώς απέναντί μας όμως είναι το γνωστό Big Ben. Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι ότι κανονικά το όνομα του ρολογιού δεν είναι Big Ben, αλλά το όνομα μιας καμπάνας και μάλιστα της πρώτης, η οποία όταν τοποθετήθηκε από τον ήχο έσπασε. Τώρα υπάρχει η δεύτερη καμπάνα, η οποία δεύτερη καμπάνα είναι και αυτή ραγισμένη. Είναι σε ύψος 106 μέτρα πάνω από το Βρετανικό Κοινοβούλιο και έχει 4 όψεις. Είναι ένα πραγματικά χαρακτηριστικό σημείο του Λονδίνου.
Λονδίνο. Μια υπέροχη, πολύβοη, ζωντανή πόλη. Κοιτάξτε τι γίνεται δίπλα μου. Πολλοίς κόσμος, ζωντάνια, νεολαία. Ακόμη και οι διαδηλώσεις γίνονται με ρυθμό και με γούστο εδώ. Πίσω από αυτούς όμως είναι το κτίριο του κοινοβουλίου. Αυτό το κτίριο του γοτθικού ρυθμού έχει γίνει το 1812, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή τώρα το λέω αυτό. Από το πανό τους έγραφε το εξής υπέροχο και σημαντικό: «Ο Θεός μας έπλασε απλά για να είμαστε τέλειοι». Και τώρα λοιπόν που μπορούμε να τα πούμε λίγο πιο ήσυχα, πίσω ακριβώς είναι το κτίριο του κοινοβουλίου. Είναι ένα κτίριο ψευδογοτθικού ρυθμού, το οποίο έκανε ο Charles Barry. Το κτίριο αυτό σταγάζει τη Βουλή των Λόρδων και την Βουλή των Κοινοτήτων. Και εδώ, στην έναρξη των εργασιών της Βουλής, κάθε φορά η Βασίλισσα βγάζει λόγο. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, βρισκόμαστε στους βασιλικούς στάβλους. Εδώ μέσα φυλάσσονται τα άλογα, αλλά και οι άμαξες της βασίλισσας. Αυτά χρησιμοποιούνται στις πολύ επίσημες τελετές και υπάρχουν άμαξες γυάλινες, άμαξες χρυσές, άμαξες που χρησιμοποιούνται για τους βασιλικούς γάμους, για τους πρεσβευτές, διάφορα πολλά. Όλα αυτά για τη βασίλισσα. Sometimes when you do it right, don't be afraid of a little bit of pain. Pleasure is on the other side. Let down your guard just a little. I'll keep you safe in these arms of mine. Hold on to me, pretty baby. You see, I can be all you need if you stay. Αυτός ο χώρος, αγαπητοί μου φίλοι, ήταν παλιά βάλτος. Αργότερα, από τον Ερίκο τον Τρίτο, έγινε χώρος κυνηγιού. Και μάλιστα είχε βάλει ένα γιγάντιο μεταλλικό κλουβί με πουλιά μέσα, για να δώσει μια αίσθηση πιο ρεαλιστική. Αυτή τη στιγμή όμως είναι το γνωστό σε όλους St. James Park. Ένα από τα πιο ωραία πάρκα του Λονδίνου, όπου οι υπάλληλοι των γειτονικών γραφείων, των καταστημάτων, έρχονται εδώ να χαλαρώσουν, να κάνουν το διάλειμμά τους και να πάρουν οξυγόνο, αλλά και αυτή την υπέροχη ενέργεια της φύσης και να συνεχίσουν σε μια μεγαλούπολη, σε ένα τέτοιο μεγάλο κέντρο που είναι το Λονδίνο. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι το εξής, ότι παρότι υπάρχει όντως μια τέτοια ένταση, μια πολύ μεγάλη ενέργεια σε όλη την πόλη, παντού και δεν σταματά μέρα και νύχτα, υπάρχουν όμως τέτοιες οάσεις χαλάρωσης που είναι διαθέσιμες για τον κάθε πολίτη. Θαυμάστε!
μοναρχία στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Διάφορες βασιλικές οικογένειες έχουν αφήσει το στίγμα τους στην ιστορία της Αγγλίας. Αυτή τη στιγμή βέβαια ο θεσμός της μοναρχίας θα έλεγα είναι περισσότερο τουριστικός και πιστέψτε με πραγματικά αποδίδει πάρα πολύ. Πίσω μου είναι τα ανάκτορα του Buckingham. Η πρώτη βασίλισσα που εγκαταστάθηκε εδώ ήταν η βασίλισσα Βικτόρια. Έχει άπειρα δωμάτια μέσα και το προσωπικό είναι γύρω στα 300 άτομα που είναι υπάλληλοι αλλά και υπηρετικό προσωπικό των βασιλιάδων. Ο χώρος αυτός δεν χρησιμοποιείται μόνο για κατοικία αλλά και για επίσημες δεξιώσεις, ακόμη και για γεύματα αρχηγών των κρατών. Εδώ πίσω λοιπόν γίνονται όλα αυτά που λέμε. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Συντριβάνι. Και όπως συνηθίζεται σε κάθε συντριβάνι όπου υπάρχει νερό, ο κόσμος ρίχνει κέρματα μέσα, κάνοντας μία ευχή, ελπίζοντας. Δεν είναι καθόλου κακό αυτό. Είναι ένα είδος προσευχής. Και αν μη τι άλλο, όταν θέλουμε κάτι πρέπει να το ζητήσουμε. Εάν βρούμε και τη σωστή πηγή να το ζητήσουμε, τότε θα το έχουμε. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why. Everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep. But never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow.
Είμαστε στο Piccadilly Circus. Είμαστε σε ένα πολύ κεντρικό σημείο του Λονδίνου και βλέπουμε την τρέλα που επικρατεί γύρω μας. Είναι η μέρα των ζόμπι, αγαπητές φίλες και φίλοι. Γι' αυτό και βλέπετε γύρω σας διάφορα ζόμπι. Και πολλοί από αυτούς μας προειδοποίησανε ότι σε λίγο πλησιάζει η ώρα και κινδυνεύουμε. Γι' αυτό λοιπόν ας πούμε λίγα πράγματα για το άγαλμα εκεί πάνω. Γρήγορα και να φύγουμε. Αυτός ξεκίνησε να είναι ο άγγελος του ελέους. Όμως πολύ γρήγορα έγινε το άγαλμα που πήρε το όνομα από τους αρχαίους Έλληνες. Έρος. Είναι το άγαλμα του έρωτα. Λίγο πιο πέρα βλέπουμε... Κινδυνεύουμε, σας το είπα. Λίγο πιο πέρα βλέπουμε... Oh my god! Λίγο πιο πέρα βλέπουμε ότι οι φωτεινές αυτές επιγραφές σηματοδοτούν τη διασκέδαση στο Λονδίνο. Τα μπαρ, τα ρέστοραντ, τον κινηματογράφο. Νομίζω ότι ζω. Νομίζω τώρα. Είναι εδώ κοντά μας, μας απειλούν. Είναι όλοι τους εντωμεταξύ σε μια πολύ καλή διάθεση και το βλέπετε. Βλέπουμε και μία νύφη ζόμπι. Μην το μπερδέψετε παρακαλώ. Δεν είναι πρόταση νυφικού μακιγιάζ. Δεν σας το προτείνουμε σαν νυφικό μακιγιάζ, σας το προτείνουμε σαν μακιγιάζ για ζόμπι. Girl bright zombie, yeah? Yes. Do you want to become a zombie? What? Do you want to become a zombie? No, thank you. Η φορά στο Λονδίνο είναι πραγματικά μελετημένη και πάρα πολύ εύκολη. Ο τρόπος που προτιμώ εγώ να μετακινούμαι είναι το μετρό. Θεωρώ το πιο εξελιγμένο μετρό που υπάρχει από όλες τις μεγαλοπόλεις που έχω γνωρίσει. Είναι πραγματικά πανεύκολο και μπορείς να βρεθείς στο σημείο που θέλεις περπατώντας παρά ελάχιστα. Είναι πραγματικά εύκολο και χρήσιμο. Οπότε θα το χρησιμοποιήσω εδώ, στη Λονδίνο. Ελπίζω να σας άρεσε αυτή η μικρή περιήγηση στο Λονδίνο και έχουμε να δούμε τι άλλο.
fait quelque chose. Il est ancré dans mon cœur. Une part de bonheur dont je connais le corps. Ήρθε στιγμή λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, να γνωρίσουμε τη σημερινή πρωταγωνίστρια της ομορφότερης ζωής. Και είναι η Εβίτα. Γεια σας. Σε καλωσορίζουμε, Εβίτα, στην ομορφότερη ζωή. Καλώς σας βρήκα. Θέλω να σε γνωρίσω, στους αγαπητούς φίλους και τηλεθεατές εκεί, και να μάθουμε πράγματα για σένα. Είσαι φοιτήτρια, έτσι. Ναι, είμαι φοιτήτρια. Τι σπουδάζεις? Σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη διατροφής και διαιτολογίας. Mm-hmm. Είναι το πρώτο έτος. Και όλα είναι πολύ καλά. Συγχαρητήρια. Είναι κάτι που επέλεξες εσύ? Ναι, ήταν η πρώτη μου επιλογή. Σου αρέσει, έτσι? Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα σχολή. Και εμένα έτσι μου φαίνεται. Ότι είναι καταρχήν κάτι πάρα πολύ σύγχρονο. Είναι. Γιατί δεν ξέρω αν ασπάζεις αυτό που θα πω. Είναι ότι ό,τι είμαστε. Συγγνώμη. Ό,τι τρώμε, αυτό είμαστε. Ακριβώς, ακριβώς. Συμφωνείς και εσύ που το σπουδάζεις? Βεβαίως. Και δηλώνει σεβασμό αυτό που λέτε. Δηλαδή, θεωρώ ότι. Αν αυτό που τρώμε αυτό είμαστε, σημαίνει ότι σεβόμαστε τον εαυτό μας, ότι επιλέγουμε τροφές που κάνουν καλό στην υγεία, στην εμφάνιση. Για πες τους εκεί, στους φίλους μας. Πες τα αυτά τα πράγματα, είναι πολύ σπουδαία αυτά που λες. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντική η διατροφή στη ζωή,
στο πώς αισθανόμαστε. Αν τρεφόμαστε με υγιεινές διατροφές, νιώθουμε κι εμείς πολύ καλύτερα. Αυτό το εκπέμπουμε, δείχνουμε αυτοπεποίθηση και γενικώς νιώθουμε καλύτερα. Νιώθουμε ότι περιποιούμαστε τον εαυτό μας, ότι φροντίζουμε για εμάς και την υγεία μας. Τελείωσε. Από εδώ και πέρα δεν θα είναι η Εβίτα απλά η πρωταγωνίστρια, θα είναι και μια συνεργαζόμενη στην εκπομπή. Ακριβώς. Ειλικρινά θα ήθελα ένα διατροφολόγο να λέει τόσο ωραίες συμβουλές. Ας πάμε όμως στο θέμα μας. Πάμε. Τι σε έκανε, βρε Εβίτα, να θέλεις να συμμετέχεις στην ομορφότερη ζωή? Εσύ. Δηλαδή. Δηλαδή, όλο αυτό το πάθος που βλέπω και εγώ από τις εκπομπές, ότι παθιάζεσαι τόσο πολύ με αυτό που κάνεις, να τους μεταμορφώσεις, να αγαπήσουν τον εαυτό τους, δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό και προσπαθείς να κάνεις και τον άλλον να αποδεχτεί κάποια πράγματα που προηγουμένως ενδεχομένως να μην του άρεζαν και να μην τους... Δηλαδή, έρχονται εδώ πέρα για να αλλάξουν τα μαλλιά. Δεν θα αλλάξεις μόνο τα μαλλιά, δεν θα αρκεστείς μόνο σε αυτό. Θα... όλη τη διάθεση, όλο αυτό. Το βλέπα εγώ από τις εκπομπές και με τράβηξε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Απλά να πω ότι κάνω μόνο αυτό που αγαπώ πολύ. Και όπως είπες, όταν αγαπάμε κάτι πολύ, το κάνουμε με πάθος. Αξίζει, αγαπητές φίλες και φίλοι, να ζούμε με πάθος τη ζωή, να ζούμε την κάθε στιγμή και να την απολαμβάνουμε. Όπως θα απολαύσουμε τα επόμενα στάδια καθώς αλλάζουμε την Εβίτα. Εβίτα, βλέπω ότι υπάρχει ένα μικρό θέμα με την ακμή. Ναι. Περιποιείσαι τα καθόλου το δέρμα σου? Όχι, καθόλου. Όχι. Έχω αφαιθεί. Λόγω της φοιτητικής ζωής. Ναι, ναι. Okay. Είναι όμως κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Λοιπόν, μετά θα περάσουμε στα μαλλιά, όπου εκεί θα κάνουμε κάποιες απαραίτητες αλλαγές όσο αφορά το χρώμα, το βελτιώσουμε. Mm-hmm. Okay. Ίσως χρειαστεί και το κούρμα, θα δούμε, μια νέα πρόταση, το styling, το make-up και θα είμαστε έτοιμοι για τη φωτογράφηση. Τέλειο. Ποιο κομμάτι πιστεύεις εσύ ότι θα είναι αυτό που θα σε τραβήξει περισσότερο? Το χρώμα. Το χρώμα? Ναι. Το χρώμα στα μαλλιά. Ναι, είχα ανέκαθεν αδυναμία να ανοίγω συστηματικά το χρώμα, τους τόνους, όσο γίνεται πιο ξανθό και πιο ξανθό και πιο ξανθό. Και θεωρώ ότι έχει χαλάσει πλέον, ότι έχει κυτρινίσει και ότι θέλω και πρέπει να αποκτήσω ένα σωστό τόνο. Πω, σήμερα η Εβίτα είναι χήμαρος και με βοηθάει πάρα πολύ στη δουλειά μου. Ας περάσουμε λοιπόν στα επόμενα στάδια για να δούμε βήμα-βήμα την Εβίτα να μεταμορφώνεται σε μια ακόμα πιο ωραία παρουσία. Ξεκινάμε λοιπόν να βρούμε τη σωστή απόχρωση και το σωστό χρώμα για την Εβίτα μας. Εδώ βλέπουμε ένα χρώμα χρυσό, το οποίο εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν της ταιριάζει καθόλου. Εδώ βλέπουμε ένα ψυχρό ξανθό, που θα έλεγα ότι δίνει μια νότα φρεσκάδα στην επιδερμίδα της. Γελάει η Εβίτα. Και εδώ βλέπουμε ένα χάλκινο, το οποίο έχει μία άποψη, αλλά δεν θα ήθελα να χαλάσω το ξανθό της Εβίτας. Στην Εβίτα λοιπόν μου αρέσει πάρα πολύ που υπάρχει η σκούρα ρίζα, που έχει γίνει ένα ωραίο painting, ένα ωραίο σβήσιμο, αλλά αυτό που δεν μου αρέσει καθόλου είναι τα θερμά χρωστικά που έχει. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι ένα glossing. Το glossing είναι μία από τις πολύ πολύ καινούργιες τεχνικές και πετυχαίνει τα εξής πράγματα ταυτόχρονα. Πρώτον, δίνει την απόχρωση που πρέπει και στη συγκεκριμένη περίπτωση της Εβίτας θα είναι ψυχρή. Και δεύτερον, είναι ένα θεραπευτικό μέσο αντιμετώπισης των χρωμάτων. Δηλαδή, κάνει μία ωραία θεραπεία, κάτι που χρειάζεται απόλυτα η Εβίτα για να δώσει τη χαμένη λάμψη και να αντιμετωπίσει αυτό το κουρασμένο και θαμπό χρώμα που έχει προκύψει. Ελάτε μαζί μας να το πραγματοποιήσουμε.
you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. Περνάμε στο επόμενο στάδιο, αυτό της ενυδάτωσης. Στην Εβίτα αυτό που θα κάνουμε είναι κάτι πιο δυνατό από το συνηθισμένο, γιατί τα μαλλιά της είναι πραγματικά πολύ ταλαιπωρημένα. Είναι ταλαιπωρημένα από τις πολλές τεχνικές εργασίες που έχει κάνει η Εβίτα μας. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θα προχωρήσω στο λεγόμενο Botox μαλλιών. Εδώ μπορούμε να βάλουμε σε αυτή τη λέξη πάρα πολλά εισαγωγικά. Αλλά το θέμα μας είναι ότι ναι, προσφέρει ένα επιπλέον κλείσιμο των λιπιών και μια απίστευτη λάμψη. Αυτό που θα χρειαστούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να επαναφέρουμε τη χημική ισορροπία και του δέρματος αλλά και της τρίχας και επιπλέον να κλείσουμε εντελώς τα λέπια της τρίχας ούτως ώστε να αντανακλούν το φως και να λάμπουν. Έχουμε τελειώσει με το χρώμα, με το κούρεμα, με την ενυδάτωση, αλλά και με το styling. Όσο αφορά το κούρεμα, είχαμε μια έντονη διαφωνία, δεν σας το κρύβω με την Εβίτα, γιατί φοβότανε το κούρεμα. Αυτό που της εξήγησα ήταν ότι θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε ένα σωστό σχήμα στα μαλλιά της. Επιπλέον έπρεπε να κοπούνε πάση θυσία οι κατεστραμμένες άκρες, γιατί αυτό δεν δείχνει υγιή μαλλιά. Η θεραπεία είχε πραγματικά ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα, γιατί βλέπουμε στα μαλλιά της αντανάκλαση του φωτός, δηλαδή λάμψη, δηλαδή υγεία.
Και όσον αφορά το styling, μ' αρέσει. Ένα τέτοιο styling, λοιπόν, στην ηλικία των κοριτσιών της Εβίτας είναι καταπληκτικό. Δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο, δεν χρειάζεται κάτι λιγότερο. Ένα τόσο ανάλαφρο και φυσικό look. Και τι έμεινε, αγαπητοί τηλεθεατές, το επόμενο και πολύ ωραίο βήμα που όπως μου λέτε, το αγαπάτε πολύ και το περιμένετε πώς και πώς. Το make-up. Πάμε Εβίτα να κάνουμε το make-up και να ολοκληρώσουμε τη νέα Εβίτα. Πάμε. Πάμε. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ξεκινήσουμε το make-up. Αυτό που θα κάνουμε στην Εβίτα είναι πρώτα μια πολύ μικρή κάλυψη στους μαύρους κύκλους και σε κάποια μικρά σημαδάκια που έχει. Το καινούργιο στην περίπτωση αυτή είναι ότι θα χρησιμοποιήσω ένα προϊόν που έχει εκχυλίσματα πράσινου τσαγιού και κάποιες άλλες πολύ βασικές ουσίες που δεν καλύπτουν απλά, αλλά είναι και έντονα θεραπευτικές. Δηλαδή, με τη συχνή χρήση αυτού του προϊόντος, θα δούμε τα σπυράκια να υποχωρούν. Προχωρούμε σε ένα από τα πιο αγαπημένα μου προϊόντα και είναι αυτό. Συλλέγει 4 ιδιότητες σε ένα προϊόν. Μία από αυτές είναι η κάλυψη. Θα δείτε αμέσως πώς θα αλλάξει το πρόσωπο της Εβίτας. Το δεύτερο είναι ένα εκπληκτικό κονσίλερ. Ναι, μπορούμε να βάλουμε μόνο αυτό το προϊόν και να καλύψουμε τους μαύρους κύκλους, καθώς επίσης και όποια άλλα σημάδια υπάρχουν. Τρίτον, ένα εκπληκτικό αντιλιακό φίλτρο. Και τέταρτον, είναι ένα θεραπευτικό προϊόν γιατί περιέχει ορυκτά μέταλλα. Μπορούμε να το φοράμε κάθε μέρα, όλη μέρα και όταν βγάλετε το make-up αυτό το συγκεκριμένο το βράδυ, δείτε το δέρμα σας να είναι πραγματικά πιο φρέσκο από το πρωί που το βάλατε. Μπορούμε να φιξάρουμε τη βάση με το σπρέι. Το σπρέι είναι ένα ενυδατικό σπρέι που κάνει δύο χρήσεις. Πρώτον, ενυδατώνει και δεύτερον, φιξάρει για όλη την ημέρα το make-up. Μπορείτε να το έχετε στη τσάντα σας και απλά να φρεσκάρετε κάθε φορά που νιώθετε ότι χρειάζεται. Έχει εφέ, έλε και πραγματικά μυρίζει απίστευτο. Το φρύδι είναι ένα από τα πολύ σημαντικά στοιχεία που πρέπει να προσέξουμε στο make-up. Είναι η κορνίζα του προσώπου. Και βέβαια η μόδα αυτή τη στιγμή είναι έντονα, πολύ καλοσχηματισμένα και πολύ καλά γραμμένα φρύδια. Όπως αυτό της Εβίτα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν τα μάτια με τη μάσκαρα. Αυτό που έκανα σήμερα στην Εβίτα είναι ένα καλά σβησμένο smokey eyes και έχουμε χρησιμοποιήσει μαύρα και μπλε μαύρα χρώματα. Η μάσκαρα, αγαπητές φίλες,
είναι ένα κεφάλαιο από μόνη της. Πέρα από το ότι χρειαζόμαστε ένα εξαιρετικό υλικό, και εξαιρετικό υλικό δεν είναι μόνο αυτό που δίνει χρώμα στις βλεφαρίδες, αλλά είναι αυτό που έχει και τα συστατικά εκείνα που περιποιούνται τις βλεφαρίδες. Εκτός λοιπόν από αυτό, το άλλο που χρειάζεται είναι υπομονή. Πρέπει να έχετε την υπομονή και να κάνετε το πέρασμα των βλεφαρίδων από μέσα προς τα έξω πάρα πολλές φορές. Το καλύτερο είναι, λίγο να ανοίξουμε το βλέμμα, το καλύτερο είναι να περιμένουμε λίγο να στεγνώσει και το ξαναβάζουμε. Έχουμε ολοκληρώσει εντελώς τη νέα εμφάνιση της Εβίτας και θα ήθελα να ακούσω να μου πει πώς έζησε την εμπειρία αυτή και πώς αισθάνεται αυτή τη νέα της εικόνα. Ήταν υπέροχα. Το χρώμα των μαλλιών έγινε ακριβώς όπως το ήθελα, ακριβώς όπως το σκεφτόμουν. Έφυγε το κίτρινο, διορθώθηκε, ξανατονίστηκε και έγινε υπέροχο. Το μακιγιάζ δεν έχω λόγια, τόνισε τα μάτια κάτι που αγαπώ, όπως και τα φρύδια, γενικώς το λάτρεψα. Το λάτρεψε, λέει η Εβίτα. Είναι στιγμή που η δική μου δουλειά τελείωσε και θα απολαύσουμε την Εβίτα στη νέα της εικόνα. Είστε έτοιμοι? Πόσο μεγάλη χαρά είναι να βλέπω τα μοντέλα μου, να βλέπω τις κυρίες, τις δεσποινίδες, να απολαμβάνουν αυτό που τους έχω χαρίσει. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά να τις βλέπω να χαίρονται. Και εσύ, Εβίτα, μου φαίνεται να το χαίρεσαι πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Πέρασαμε πολύ ωραία μαζί σου. Ελπίζω, φίλες και φίλοι, να περάσετε κι εσείς ωραία μαζί μας, γιατί είχαμε μία ομορφότερη ζωή. Η επόμενη εκπομπή, την επόμενη εβδομάδα, για μία ομορφότερη ζωή. Καλό σας βράδυ.